Λοιπόν, βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος, το γνωστό. Έχουμε την τιμή να μας εξηγεί μερικά πράγματα ο κύριος Βαγενάς, που τον έχουμε κοντά. Κύριε Βαγενά, καλημέρα. Θα μας πείτε λίγο τι γίνεται τώρα στη θύρα 21. Σε λίγες μέρες θα εμφανιστούν οι κερκίδες. Σταδιακά, σταδιακά. Τώρα πάνω στο βέτο φόρμ και γίνονται καλουπώματα για να σιδερωθούν με τα αυτά, να πέσει σιδερό. Ορίστε. Τώρα καλουπώνουν και θα σιδερωθούν. Και σε λίγες μέρες θα εμφανιστούν οι πρώτες κερκίδες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαγενά, για τις πληροφορίες. Καλή δύναμη, καλή δύναμη και σύντομα το έργο να το απολαύσουμε. Αυτά τον κύριο Βαγενά. Εστιάζουμε τώρα εδώ πέρα στα 2, 4, 6, 8. 8 πλαίσια βλέπουμε εδώ πέρα για Beto Form. Τα τραπεζώματα δηλαδή, τα οποία όταν θα ετοιμαστούν, αφού καλουπώνονται τώρα, θα πέσει πάνω το σιδέρωμα. Πολύ λατάκι πάνω στην επιφάνεια. Εδώ ας απολαύσουμε λίγο το καλούπο με το φυσικό ήχο. Κύριε Βαγενά, μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει και ένα διάκαινο απέναντι στα επίσημα. Γιατί είναι αυτό το διάκαινο? Ανάμεσα στα Beto Form υπάρχει ένα διάκαινο. Όχι εδώ, απέναντι στα επίσημα. Ένα διάκαινο με συντεργές. Μια ευθεία με συντεργές που, που ξεχωρίζουν το κάθε Beto Form, το επίπεδο του Beto Form. Ναι, στα επίσημα, τα καινούργια, ναι. Το Beto Form δεν κολλάει με το άλλο επίπεδο του Beto Form. Υπάρχει ένα κενό στη μέση. Όχι, όχι, στη μέση περίπου είναι. Σαν ένα αυλάκωμα. Όπως είναι αυτό εδώ το αυλάκωμα, το Beto Form, εκεί υπάρχουν συντεργές. Ωραία, αυτό είναι το τραπέζι, το ίδιο δεν είναι, την ίδια χρήση κάνουν. Στο τελείωμα του υπάρχει διάκαινο. Α, θα κλειστεί και αυτό, έτσι, ωραία. Και κλείνουμε αυτό το πλάνο εδώ με τα μαστόρια που δίνουν την κολόνα. Ζήτω για εκμαγές. Όχι, όχι. Εδώ ο κύριος Βαγενάς θέλει να κάνει μια δήλωση για την αθλητική του πεποίθηση. Κύριε Βαγενά, όχι, όχι, όχι. Θέλει από το στόμα σας, από το στόμα σας. Τι ομάδα είστε? Έτσι, μπράβο. Ακούσαμε και τον κύριο Βαγενά, βέβαια δεν τον είδαμε. Μην νομίζετε ότι είναι άλλος. Ο κύριος Βαγενάς ήτανε. Ζήτω η ΑΕΚ, ζήτω Βαγενάς, ζήτω Μελισσανίδης.